Καταρχήν να δώσω συγχαρητήρια στον Απόλλωνα για την νίκη του και την πορεία που κάνει μέχρι σήμερα. Όσο αφορά το παιχνίδι, ήταν ένα πραγματικό ντέρπι. Στο πρώτο ημίχρονο οι δύο ομάδες ήταν κοντά στο σκορ. Εμείς είχαμε κάποιο πρόβλημα αμυντικό, ιδιαίτερα στη πίκερο λάμινα και στα επιθετικά ριμπάμ που πήρε ο Απόλλωνας και μας έβαλε εύκολα καλάθια. Προσπαθήσαμε στο ημίχρονο, είπαμε κάποια πράγματα για να βελτιώσουμε. Αντιθέτως, στο τρίτο δεκάλεπτο αφήσαμε τη διαφορά να φύγει μέχρι και στους 11 πόντους. Δεν είχαμε κάποιες σωστές επιλογές και επιθετικά και αυτό μας τύχησε. Προσπαθήσαμε στο τέλος να γυρίσουμε το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που φαινόταν χαμένο, αλλά στο τέλος ήμασταν πάνω ένα πόντο τελευταία 40 δευτερόλεπτα και κάναμε κάποιες κακές επιλογές και στην άμυνα και στην επίθεση και δώσαμε στο δικαίωμα στον Απόλλωνα να κερδίσει το παιχνίδι. Εμείς από την πλευρά μας θα συνεχίσουμε και ελπίζουμε παιχνίδι με παιχνίδι να βελτιωνόμαστε μέχρι το τέλος του προαθλήματος. Ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Θέλω να ξεκινήσω από κάτι το οποίο δεν έχει να κάνει με το παιχνίδι. Έχει να κάνει με τον παίχτη Τρισόκ, ο οποίος σταμάτησε την εργοδράση. Δυστυχώς δεν έχω καθαρή εικόνα για την πορεία του, αλλά έχω εικόνα για το χαρακτήρα του, γιατί πέρασε και από την Ελλάδα. Θέλω να του ευχηθώ, να του δώσω συγχαρητήρια για το ότι έχει κάνει μέχρι τώρα και να του ευχηθώ τα καλύτερα στη συνέχεια, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο κόσμησε τα κυπριακά γήπεδα, πρώτα απ' όλα με το χαρακτήρα του. Όσον αφορά το παιχνίδι, εμείς είμαστε σε μια διαδικασία που φτάνοντας προς το τέλος του πρωταθλήματος, το προβλήματα όπως το μικρό ρόστερ που έχουμε, τραυματισμοί, είτε αυτό που έγινε σήμερα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, από έλλειψη συγκέντρωσης, να χάνουμε παίκτες, είναι πράγματα τα οποία μας στοιχίζουν και θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και είναι πρωταρχικός στόχος για μας να αντέξουμε μέχρι το τέλος της σεζόν έτσι. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια γενικά στην ομάδα του Παραλιμνίου για την γέννη παρουσία στο πρωτάθλημα και την πορεία. Και θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα μας, γιατί κάτω από αυτές τις συνθήκες που εξηγώ, το οποίο είναι ένα μικρό μέρος, καταφέραμε σήμερα και κάναμε ένα βήμα, που δεν θα πω πολύ μεγάλο, αλλά ένα βήμα προς τα μπροστά όσον αφορά την είσοδο του Απόλλωνα στα play-off, που θεωρώ ότι είναι ο στόχος που όχι θέσαμε από την αρχή, αλλά βάσει προσπάθειας και αποτελεσμάτων δημιουργήσαμε για την πορεία του πρωταθλήματος. Δύο-τρία πράγματα για το παιχνίδι. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο και οι δύο ομάδες προσπαθούσαν να το ελέγξουν. Θεωρώ ότι δεν ήμασταν πνευματικά δυνατοί όταν δημιουργούσαμε διαφορές να τις κρατήσουμε και τις δίναμε πίσω πολύ εύκολα, κάνοντας κυρίως λάθη. Στο τέλος δεχθήκαμε μεγάλο σούτ, αλλά αντιδράσαμε ψύχρεμα με δύο εύστοχες βολές και με μια καθοριστική άμυνα. Θεωρώ ότι αυτή η ομάδα στερείται αυτή τη στιγμή. Αυτό που στερείται είναι ώρες δουλειάς και ώρες τριβής των παικτών μεταξύ τους από τα προβλήματα που έχουμε στην καθημερινότητά μας. Άρα η καθημερινότητά μας δεν μας βοηθά να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τέτοιες καταστάσεις. Κρατάμε τη νίκη, συνεχίζουμε. Μπήκαμε εδώ και δύο μέρες 10 άτομα στο γήπεδο. Από τώρα θα δουλέψουμε καλύτερα σαφώς για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα του Απόλλωνα για τη δίκαιη νίκη. Θα συμφωνήσω και με τους δύο προπονητές. Εγώ θέλω να σταθώ λίγο στο τέλος του παιχνιδιού, στο τέταρτο δεκαλέπτο, το οποίο θα δώσω συγχαρητήρια στους συμπαίχτες μου, οι οποίοι υπερβήκανε αυτό και πήγαμε στο τέλος του παιχνιδιού να κλέψουμε και την νίκη. Γενικά για το παιχνίδι κάναμε μια καλή αρχή, πιστεύω. Αλλά στο δεύτερο και τρίτο ημίχρονο ήμασταν αρκετά νοχελικοί στην άμυνα και κάναμε αρκετή κακή δουλειά στα rebound.
Από εδώ και μπρος, το πρόγραμμα της Ένωσης δυσκολεύει. Λογικά παραμένουμε στην 7η θέση και πρέπει να κάνουμε οι συμπαίχτες μου όλοι και όλη η ομάδα μια μεγάλη προσπάθεια για να μπούμε στην τετράδα τουλάχιστον. Καλή συνέχεια και στις δύο ομάδες. Ευχαριστώ. Tonight was a game like we expected, a very tough game. As the season's coming to an end, we understand the importance of certain games and certain wins will put us in a place to fight for playoffs, and this was one of those games. I'm proud of my team. We came out and fought through the ups and downs. It was a very scrappy game. Paralimi, they played real aggressive. We prepared all week. And I think we did what we needed to do to win the game.